Πού είναι το αρνητικό? Όχι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Με Σόιμπλε, λίγο με Μέρκελ, καταλαβαίνετε, εδώ μας δημιουργεί αρνητικά ένσυκτα σε πολύ κόσμο. Γι' αυτό το λέω. Ακούστε, για τη φτώχευση της Ελλάδος δεν φταίει η Μέρκελ. Φταίει ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Σαμαράς, που διορίζανε, τρώγανε, πίνανε κλπ. Αν κάποιοι εδώ έχουν αλλάξει τα δεδομένα, στη Μέρκελ πήγαμε αφού φτωχεύσαμε. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, μην αθωώνεται ένα σάπιο καθεστώς. Μην αθωώνεται ένα σάπιο καθεστώς, γιατί τότε μετέχετε κι εσείς τα παπαγαλάκια που δεν φαντάζομαι σας έχω εκτίμηση. Όχι, προς Θεού. Έτσι πήθαν εδώ κάτι. Έχουμε στιγματίσει επανειλημμένες τις ευθύνες. Στην Ελλάδα κάτι δημοσιογράφοι οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζαν τη Μέρκελ. Από εδώ ξέρετε τα λάθη του πολιτικού συστήματος όλων των αποχρώσεων, ναι, και σε ολόκληρο του πολιτικού φάσματος τα έχουμε επισημάνει και στιγματίσει επανειλημμένες. Κάναμε τη σωστή αυτοκριτική. Έτσι είναι. Πρέπει αυτό να στη Βουλή ξαναβάλαμε τους ίδιους. Ναι. Μέσα στη Βουλή ξαναβάλαμε τους ίδιους. Όλοι αυτοί οι στραβοί που δεν είναι στραβοί, αυτοί που δεν παίρνουν σύνταξη χωρίς να δικαιούνται, οι διπλοσύνταξιούχοι, οι τριπλοσύνταξιούχοι, οι αργόμισθοι, αυτοί ποιοι έκαναν πλάτες να γίνουν τα φαινόμενα αυτά. Σωστά. Ποιοι, οι Μητσοτάκηδες, οι Καραμαλίδες, οι Παπανδρέιδες, όλοι αυτοί, ε! Για όλα αυτά τα λέτε. Βέβαια ο Μητσοτάκης τα έλεγε από τότε. Να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ναι, να κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις, να κόψουμε το κράτος. Τα έλεγε μεν, ακούστε τι ατιμία έκανε ο Μητσοτάκης. Τα έλεγε μεν, διόριζε δε. Ξέρετε πόσους διόρισε και ο Μητσοτάκης στην περίοδο 90-93. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σαν κάτι παπάδες που κηρύσουν το Ευαγγέλιο και είναι οι πρώτοι που το ποδοπατούν και το γράφουν εν ποπού. Πάντως, με δεδομένο ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι εσείς είστε κοντά, δηλαδή είστε πολύ πιο κοντά από κάποια υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα να κερδίσετε την είσοδό σας στη Βουλή. Εμείς δεν εσείς θα κερδίσουμε. Ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσετε αφενός? Κύριε Πουσκίδη, ναι, εμείς δεν θα κερδίσουμε μόνο την είσοδό μας στη Βουλή. Θα κερδίσουμε την τρίτη θέση και θα έχουμε άνω του 10. Γιατί ξύπνησε η νεολαία. Δεν κοιμάται πια η νεολαία. Και έξω από τη Βουλή θα μείνουν και ο Καμένος και η Γεννηματά και πολλοί άλλοι. Ωστόσο, εσείς έχετε αφήσει το ανοιχτό το παράθυρο να συνεργαστείτε. Να συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας ώστε να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα. Και αυτό το μετέφρασαν λάθος στη Real News. Μάλιστα. Εγώ ποτέ δεν είπα θα συνεργαστώ. Εγώ είπα ότι πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών το να σταματήσουν οι αργομιστίες, να απολυθούν οι 1500 από τη Βουλή που είναι συγκίνηση των βουλευτών. Για να μην υπάρχουν αποσπασμένοι, που είναι 12.000 αποσπασμένοι από το δημόσιο, να μην υπάρχουν διπλοσυνταξιούχοι και τριπλοσυνταξιούχοι. Έχουμε 330.000 τριπλοσυνταξιούχους με τρεις κύριες συντάξεις. Να απαγορευτεί στους συνταξιούχους να εργάζονται όταν παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, γιατί εργάζονται και τα παίρνουν μαύρα και κατακτούν θέση που έπρεπε οι άνεργοι να έχουν. Είναι πολλά, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, ΜΚΟ, χρήματα κομμάτων, είναι πολλές οι ατιμίες που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Για όλα αυτά η νεολαία φέρνει το Βασίλη Λεβέντη. Συμφωνούμε, ωστόσο, ωστόσο για να τα διασφαλίσει... Δεν θέλω 4% να έχω 8-10 βουλευτές εκεί να παίρνω τους μισθούς όπως είναι οι άλλοι. Εγώ θέλω 12% ώστε εγώ να ρυθμίσω. Ο Τσίπρας να έχει 110, να έχω εγώ 40-42 βουλευτές και να του πω του Τσίπρα κυβέρνησε, ούτε μπαίνω στην κυβέρνηση σου, του πρώτου κόμματος εν πάση περιπτώσει. Μόνο με τον Τσίπρα θα ήσασταν διατεθειμένος να συνεργαστείτε. Του πρώτου κόμματος. Δηλαδή και με το Μεϊμαράκη θα μπορούσατε να συνεργαστείτε άνετα. Ο Μεϊμαράκης 16% θα πάρει. Ο Μεϊμαράκης με τι βουλευτές θα έχει? Θα έχει 40-50 άτομα, 60, πόσα θα έχει? Δεν θα φτάνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από ό,τι γνωρίζετε, δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση στο πρώτο κόμμα. Εκείνη την ώρα το πρώτο κόμμα θα απευθυνθεί, έξω σας παρακαλώ, θα απευθυνθεί το πρώτο κόμμα στα υπόλοιπα. Εγώ τι θα πω, δεν μπαίνω στην κυβέρνηση γιατί τους συγχαίναμε όλους αυτούς. Και τον Τσίπρα τον ίδιο 5 χρόνια έλεγε ότι έχει λύσεις χωρίς μνημόνια και μετά έκανε τούμπα. Άρα δεν έχω καμία ψυχική ταύτιση με αυτούς τους ανθρώπους. Το λέω ευθέως. Αλλά δίνω ψήφο εμπιστοσύνη σε όποια κυβέρνηση κάνει αυτά που σας είπα προηγουμένως. Τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών. Μπέστε στο ίντερνετ, στο αντιδιαπλοκή.gr, να βρείτε
σημεία. Αν μπαίνατε, αν συμφωνούσατε, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες προ... συμφωνώ εγώ. Όχι. Άλλο θέλω να σας πω. Δεν μπαίνω σε κυβέρνηση, εγώ δεν είμαι χαμένος, δεν ψάχνω για λαφύρα. Συμφωνούμε. Αλλά εάν υπήρχε μια. Αν μου τηλεφωνήσει για να δώσω ψήφο εμπιστοσύνης, θα του πω, ξέρεις κύριε Τσίπρα, έχει 9 σημεία η Ένωση Κεντρών, 9 αιτήματα. Αν τα γουστάρεις, αν είσαι πρόθυμος να τα ικανοποιήσεις, σου δίνω ψήφο. Αλλά κάθε μήνα θα σε ελέγχω και αν επιτελείς πρόοδο, πάμε παρακάτω. Εάν λοιπόν υπάρχει συμφωνία επί προγραμματικής αρχής με το ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιονδήποτε άλλο. Και από κρατικοδίαιτος γίνει ο Τσίπρας σοβαρός, ωραία. Τότε ναι, του δίνω, του κάθε Τσίπρα, του δίνω ψήφο για το καλό της Ελλάδος και δεν ζητάω για μένα τίποτα. Εσείς προκειμένου να διασφαλίσετε λοιπόν αυτή τη σταθερότητα, όπως λέτε, ναι, σε περίπτωση που. Δεν είμαι χρυσή ακριβώς. Αυτή, να λέω όχι σε όλα. Ακριβώς. Σε περίπτωση που μπαίνατε σε μια τέτοιου είδους συνεργασία, εφόσον συμφωνούσε μαζί σας ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι συνεργασία αυτό. Είναι όχι. Ψήφο σε μια κυβέρνηση οποία θα υποχρεωθεί να αλλάξει ρότα και αντί των ηλιθίων πραγμάτων που λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρευτεί και ενστερνιστεί το πρόγραμμα της Ένωσης. Δηλαδή εσείς δεν θα μπαίνατε σε καμία περίπτωση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση. Μόνο ψήφο ανοχής θα μπορούσατε να δώσετε. Μόνο αυτό ψήφο λέτε. Ανοχής, ναι. Για τις 9 μεταρρυθμίσεις που ζητάω, οι οποίες βγάζουν αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Είτε αν σταματήσουν εδώ να υπάρχουν διπλοσυνταξιούχοι και τριπλοσυνταξιούχοι, αν σταματήσουν εδώ να υπάρχουν χρήματα για τα ΜΚΟ και για τα κόμματα, αν σταματήσουν να υπάρχουν αποσπασμένοι, αν σταματήσουν να παίρνουν οι πλούσιοι σύνταξη, γιατί στην Αυστραλία όποιος έχει εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ του κόβουν τη σύνταξη. Τι να την κάνει, τι να την κάνει τη σύνταξη. Οι πλούσιοι πρέπει να μην παίρνουν σύνταξη. Είτε ως βουλευτές πρέπει να μην παίρνουν σύνταξη. Οι βουλευτές να γίνουν από 300-150. Εσείς... Η Ένωση Κεντρών μπαίνει και μπαίνει η επανάσταση μες στη Βουλή με την έννοια όμως την ήρεμη. Εμείς δεν είμαστε μακεροβγάλτες, δεν είμαστε μακεροβγάλτες όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Εμείς είμαστε η επανάσταση της ήρεμης δύναμης του κέντρου. Κύριε Θανάση μου, καταλάβατε. Κατάλαβα. Και αυτά που λέω τώρα τα λέω από το 90, αλλά δεν με αφήνανε να τα πω. Τότε ήταν το γλέντι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που πήγαινε στο Πασόκ και την καλά, πάντα τα λέγατε όμως πάντα ανεξαρτήτως του ποσοστού που λάμβανε το κόμμα σε εκλογές, εσείς πάντα αφήνατε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το στίγμα σας. Απλώς η διαφορά είναι ότι τώρα. Αλλά τότε η κοινωνία κοίταζε αλλού. 25 χρόνια η κοινωνία είχε το νου της να διορίζει τα παιδιά της. Κύριε Φουσκίδη μου, δεν είχε τίποτα άλλο η κοινωνία και δεν την αδικό. Ή του κάθε απλού ανθρώπου το όνειρο είναι να αποκαταστήσει τα παιδάκια του. Δεν το αδικό εγώ αυτό. Δεν το αδικό, αλλά με τις συμπεριφορές αυτές καταστρέψαμε και τη χώρα. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε προεκλογικά με κάποιο άλλο κόμμα, όπως του κυρίου Μπουέτσου. Έρχονται βουλευτές, υπουργοί, στη Λάρισα, δύο ετέως υπουργοί του Πασόκ. Δεν τους θέλω, αυτά είναι υλικά κατεδάσεις, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, της ΣΕΡΕΣ. Βουλευτής ήρθε να μπει. Άρα πορεύεστε μόνος σας. Μόνος μου, μα, με το λαό, μα, ακούστε. Όταν έχεις το λαό μαζί σου δεν είσαι μόνος. Ναι, εννοώ πολιτικά. Μόνοι είναι όλοι αυτοί που δεν τους θέλει κανένας. Και με προειδοποιούν και οι πολίτες. Αν βάλεις όλη αυτή τη σαβούρα τελείωσες, Λεβέντη. Ο λόγος που δεν θα βάλω κανένα τέος βουλευτή είναι αυτός. Ότι τους έχει συγχαθεί ο κόσμος. Και το πιο σωστό που τους υποδεικνύω, με ευγένεια βέβαια, γιατί δεν τιμώ τον κάθε συνάνθρωπο, είναι να πάνε σπίτι τους. Για τους άλλους πολιτικούς ενεργούς μου τα είπατε, τον Τζίπρα, τον Μημαράκη, τον Καμένο, για τον Σαύρο Θοδωράκη τι λέτε. Του Μπόμπολα Τσιράκη είναι και ο Θοδωράκης, τι είναι, θα δείτε τι θα πάρει. Τώρα είναι στο 4,2 με εκπτωτική τάση, θα δείτε τι θα πάρει και ο Μέγας κύριος Θοδωράκης. 17 χρόνια ήταν βαθύ λαρίγκι του Πασόχ στην ΕΡΠ, μετά 6 χρόνια στην αγκαλιά των ιδιοκτητών του Μέγκα και μετά έκανε κόμμα, ξέρετε γιατί το έκανε. Για να κόψει την οδό Λεβέντη, την πορεία Λεβέντη. Ξέρανε ότι φούσκωνε η θάλασσα, η λαϊκή οργή έβγαινε και βάλανε για ανάχωμα το Θοδωράκι, αλλά είναι μικρό ανάχωμα, το σπάσαμε. Το σπάσαμε το ανάχωμα, κύριε Θανασί. Τον κύριο Λαφαζάν... Και τώρα είναι ο λαός μπροστά. Τον κύριο Λαφαζάν... Ο λαός μπροστά και βγήκε στην ΕΡΤ ένα σήμερα ένας, να μην τον χαρακτηρίσω, και λέει το Λεβέντη το ψηφίζουν για πλάκα. Και του λέω αυτού του ηλίθιου που είπε αυτή την κουβέντα ότι ψηφίζουν για πλάκα την Ένωση Κεντρών. 25 χρόνια γιατί δεν κάνανε αυτή την πλάκα οι Έλληνες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να σέβεται το λαό. Όποιος δεν σέβεται το λαό και λέει τέτοιες ηλικιότητες θα πληρώσει.
Τίποτα άλλο. Τον κύριο Λαφαζάνη που τον βλέπετε και να κλείσουμε με αυτό. Τον κύριο Λαφαζάνη μεταξύ 2 και 4. Δεν τον βλέπω στο 7. Οι δικές μου δημοσκοπήσεις είναι ότι θα του προσάψουν του συνωμότη το στίγμα. Ίσως τους περάσουν και από δίκη μετά τις εκλογές ως συνωμότες που έθεσαν σε κίνδυνο τη χώρα. Βλέπετε όσο... δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα όπως και να έχει. Πρώτο κόμμα με 28% έως 30, τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη με 18 έως 20, τρίτη την Ένωση Κεντρών με 12 έως 15, η Χρυσή Αυγή 7, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6-7 και ο Καμένος και όλοι οι άλλοι έξω από τη Βουλή. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Ήσασταν πάντα κατατοπιστικός και απολαυστικός. Ξέρετε πόσο αγαπώ τους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Εσάς προσωπικά, πόσο σας χαίρομαι. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.